Αυτά, να σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Θα καλημερίσουμε λοιπόν και τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Καλημέρα. Γεια σα, πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλή σα μέρα. Άνοιξαμε κουβέντα με τον Ομπάμα χθες. Μου ήρθε ένα tweet. Θα το δούμε αυτό το επίμαχο tweet και το απαντήσατε. Για τις ανακοινώσεις. Στην προεκλογική εκστρατεία που είχε κάνει για την υγεία. Και επειδή. Και το γράψατε στα ελληνικά, εσύ. Α, να, το βλέπω. Πού το βρήκε στο ΓΑΠ και το μάζεψε. Αυτό δεν το ρωτάτε. Ξέρει ο Ομπάμα ποιο είναι ο ΓΑΠ. Συγχωρείτε, δηλαδή, εσεί δεν το ρωτάγατε αυτό ακριβώ. Λοιπόν. Εντάξει, αλλά στα ελληνικά. Επειδή εμεί. Ξέρετε, επειδή επικοινωνώ και στο Twitter και στο Facebook είναι πολύ ομογενή. Ναι. Πάρα πολύ ομογενή. Μπορώ να σα πω δε. Και επειδή εγώ γράφω και τη νύχτα συνήθως ξημερώματα, πέφτει και ώρα επάνω που μπαίνουν πολλοί Έλληνες από την Αυστραλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε μιλάτε. Και σας απάντησε. Συνομιλούμε. Τον βρήκε. Όχι, δεν μου απάντησε. Something ran down of the gypsy. Απάντησε ένας φίλος. Κύριε Καμένο, να σας ρωτήσουμε και το κάτι. Το λέω αυτό διότι η ομογένεια παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ιδίως σε προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομογένεια έχει τεράστια δύναμη. Μην βλέπουμε μόνο το ΣΑΕ ή μόνο τους οργανωμένους. Εσείς τι υποστηρίζετε, ο Ομπάμα ή τον άλλον, τον Ρόμνη? Να σας πω, καταρχήν υποστηρίζουμε τους Έλληνες υποψηφίους σε οποιοδήποτε κόμμα και αν είναι. Αλλά αυτό εντάξει. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι οι Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν λόμπι και μάλιστα επηρεάζουν την εκλογή πολλών γερουσιαστών, αλλά και στις προεδρικές εκλογές παίρνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η ώρα να πιέσουμε και από μια μεριά και από την άλλη. Όχι βέβαια με το tweet αυτό. Ναι, καλά, προφανώς. Πειράξανε πολύ για το tweet. Πάντως έγινε στο Twitter. Έγινε πολύ. Ναι, έγινε χαμός. Εντάξει, έτσι είναι τα social media. Λοιπόν, πρέπει όμως οι Έλληνες στις ομογένειες, κατά τη δική μας άποψη, ιδίως σε αυτή τη φάση, και να εμπλακούν περισσότερο και να βοηθήσουν με την έννοια να βρούμε φόρμουλες τέτοιες, όπως εμείς προτείναμε, ξέρετε, ομολογαγής για τους ομογενείς, που μπορούν να αγοράζουν μόνο οι ομογενείς, για ευαίσθητες περιοχές εθνικά, για νησιά και ούτω καθεξής. Αλλά και παράλληλα. Πιστεύουμε ότι, και θα το φέρουμε σύντομα, είναι η ώρα να έρθει η ψήφος των ομογενών. Αυτό είναι τεράστια δύναμη και δίνει και αρκετά μεγάλη ισχύ στην εκάστοτε κυβέρνηση διαπραγμάτευση προς τα έξω. Ψηφίσουν οι ομογενείς εδώ. Όπως ξέρετε, έχει θεσπιστεί. Αυτό το έχει ζητήσει. Αλλά δεν έχει περάσει γιατί το έχει υποσχεθεί το Πασόκ όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Το Πασόκ όταν έγινε κυβέρνηση δεν το έκανε όμως. Ενώ το ζητούσε η αντιπολίτευση. Ακριβώς. Το ζήτησε η Νέα Δημοκρατία τότε στην αντιπολίτευση και δεν το έκανε όταν έγινε κυβέρνηση. Νομίζω ότι οι ομογενείς να δούμε τους γηγενείς τι θα κάνουμε. Να πάρουν ψήφο οι ομογενείς. Κοιτάξτε, και οι ομογενείς, οι γηγενείς νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι γηγενείς ετοιμάζονται να γίνουν ομογενείς, φοβάμαι. Εγώ θα σας θυμίσω την τελευταία μας προεκλογική ζήτηση εδώ. Τα 18 μέτρα. Τα Ζάπια. Όλα αυτά κατέρευσαν. Ήταν για προεκλογικούς λόγους. Αφού είπαμε ουδείς αναμάρτητα. Εγώ να δεχτώ, αλλά δεν το είπαμε, κύριε Καμένο. Ακούστε, εδώ είναι η απόλυτη αμαρτία. Εδώ όλα κατέρευσαν. Ό,τι υποσχέθηκαν. Τα ειδικά μισθολόγια. Θυμάστε εδώ τι γινόταν. Τα πάνελ τα οποία κάνατε. Τι έγινε με τις οριζόντιες περικοπές. Τι έγινε με τους δημοσίους υπαλλήλους. Τι έγινε με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τους υπαλλήλους δεν έγινε τίποτα ακόμα με τους δημοσίους. Θα σας πω κάτι. Με τους εστιατόρες. Τι είναι ανώμαλοι είναι. Συγγνώμη τώρα να το πω έτσι ευθέως. Δηλαδή απέναντί σας έχετε έναν πολιτικό ή πολιτικούς αντιπάλους οι οποίοι τι το κάνουν από βίτσιο. Το κάνουν είναι δουλοπρεπείς, από εμονές, από τι, γιατί ακολουθούν μια πολιτική τέτοια, ας πούμε. Είναι δουλοπρεπείς και αντί πραγματικά να λειτουργούν ως ελληνική κυβέρνηση, θα έχουμε φτάσει στο σημείο, και αυτή είναι κατάτια πια, no money, σου λέει. Η ελληνική κυβέρνηση να λαμβάνει εντολή από ένα λογιστή, τον κύριο Τόμψεν, της Τρόικας. Δεν είναι λογιστής τώρα, κύριε Καμένο, γιατί κάνετε αυτό το άρμα. Αρχιλογιστής. Αφού ξέρετε, όχι, δεν το λέω για αυτή την έννοια. Ξέρετε ότι εκτελούν εντολές οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, δεν είναι απλώς. Αυτή είναι συγκεκριμένες εντολές των επικεφαλής. Η ελληνική κυβέρνηση και εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση δεν εκτελεί εντολές κανενός. Έχουμε κάνει συμφωνίες, κύριε Καμένο. Έχουμε υπογράψει κείμενα. Ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος. Σύμφωνοι. Είμαστε. Ένα εθνικ... Έχουν υπογραφεί τα μνημόνια. Είμαστε. Εκεί είναι λοιπόν το μεγάλο πράγμα. Είμαστε. Πρώτα απ' όλα, είμαστε εθνικό κυριαρχικό κράτος. Η κυβέρνηση όμως λειτουργεί σαν να μην είμαστε. Και το ερώτημα που θα έρθει σύντομα, και εγώ το βάζω στο τραπέζι. Είσαι εθνικά κυριαρχικό κράτος. Το βάζω στα σαμπλική κυκλοφορά. Το βάζω στο τραπέζι τώρα και σας λέω ότι η επόμενη πολύ μεγάλη μάχη δεν θα είναι ούτε τα μέτρα, ούτε το μνημόνιο 3 το οποίο θα έρθει σύντομα. Αλλά. Ούτε το PSI2. Θα είναι όταν θα έρθει πλέον. Το ερώτημα λύση που θα προτείνουν οι Γερμανοί, γιατί εκεί το πάνε, ήδη το ψελίζουν ορισμένοι, εάν θα ήρθε η ώρα της λεγόμενης πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης με κατάργηση της έννοιας του έθνους κράτους. Ναι. Εκεί λοιπόν, βεβαίως και είμαστε εναντίον. Το ξέρω. Και, θέλω να είμαστε, και εδώ πέρα πλέον πρέπει να είναι ξεκάθαροι πάντες. Άκουγα προχθές τον κύριο Κακλαμάνη. Ναι. Ο οποίος τον φιλοξενούσατε στο Sky, νομίζω στις ειδήσεις. Ναι, ο οποίος είπε ότι εκείνος είναι υπέρ της έννοιας του έθνους κράτους και κατά της κατάρτισης της εθνικής κυριαρχίας. Εδώ λοιπόν, το καινούργιο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται πια. Τώρα που είναι την εποχή των μεγάλων να ολοκληρώσουν, εμείς θα πάμε στις μεγάλες διασπάσεις. Τι να ολοκληρώσουν, να ολοκληρώσουν την Ευρώπη των Εθνών ή την Ευρώπη των Τραπεζίτων και των Γερμανών. Διότι εδώ. Θα το συζητήσουμε, αλλά έχουμε να κάνουμε και μόνο τον Νότο. Δεν είμαστε μόνο οι Έλληνες. Όχι. Έτσι. Προφανώς, αλλά. Και σας λέω ότι αυτή η συζήτηση δεν που έχει ανοίξει. Μια λύση που έχει ανοίξει, μια συζήτηση, ας πούμε, για μεγαλύτερη πολιτική ενοποίηση.
της Ευρώπης, άρα και μεγαλύτερη οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης, άρα και μεταφορά πόρων. Με έλεγχο των τραπεζών, με εγγύηση των καταθέσεων, όλα αυτά είναι αξιώματα. Να πάμε στα τρία τελευταία. Άμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ούτε σε δύο επίπεδα. Το ένα της παγκοσμιοποίησης, ο κύριος Παπανδρέου, έλεγε ότι εγώ είμαι καθαρά υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Τώρα κάνει ομιλίες, μάλιστα, και έχει, τον πληρώνει κιόλας, λέει. Ναι. Αν τον καλέσουν να κάνει ομιλίες, θα το δώσουν κι αυτοί. Συνηθίζει η πρώην Πρωθυπουργή. Έτσι γίνεται με τους παλιούς πολιτικούς. Λοιπόν. Που ξέρετε κι εσύ, άμα αργότερα, ας πούμε, είστε νέος. Τι να πάμε να πληρώνουν να κάνουν διαλέξεις, δεν θα το κάνω. Θα σας το λέω. Το θέμα λοιπόν της παγκοσμιοποίησης είναι. Η παγκοσμιοποίηση γίνεται με τι μέσα, με μέσα διαλόγου με τους λαούς και οι λαοί θα αποφασίσουν ή με μέσα πίεσης. Διότι αν εξαθλιώνουμε έναν λαό όπως τον ελληνικό λαό, εάν φέρνουμε το δημόσιο χρέος με κινήσεις πολιτικές και τραπεζικές, στο να διωγγώσουμε ένα χρέος του 120 δισεκατομμύρια στα 390 και στα 500, μισό λεπτάκι, ναι, για να σε φτάσουμε στο σημείο να σου πούμε ότι κοίτα να δεις, εδώ έχεις δύο λύσεις. Είτε θα ακολουθήσεις τις εντολές της παγκοσμιοποίησης και της πολιτικής ενοποίησης όμως με προϊστάμενη την αρχή των δανειστών ή αλλιώς θα σε εξαθλιώσουμε εντελώς, θα πεθάνεις. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πολιτική, αυτό είναι μια φασιστική, ναζιστική θα μπορούσα να πω τακτική, η οποία δεν αποδεκτεί δημοκρατία. Η Ελλάδα μπορεί να ζήσει σήμερα λοιπόν, μόνη της, κύριε Καμένε. Εσείς λοιπόν, από εκεί πλευρά πρέπει να απαντήσετε σε αυτό Ελλάδα, το ερώτημα λοιπόν, και να δώσετε μια κατεύθυνση ξεκάθαρα, αφού υποστηρίζετε και είστε κατά του μνημονίου. Εμείς, πώς θα ζήσει εμείς η χώρα. Λοιπόν είμαστε. Ποιο είναι το σχέδιο? Καταρχήν, θα σας πω για το μνημόνιο. Είμαστε υπέρ της Ευρώπης των Αθηνών κρατών. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ορυκτός πλούτος της χώρας. Βλέπετε τι γίνεται στο Μεσόγειο. Τώρα πια έχουμε μια καινούρια κατάσταση. Θεωρητός, δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Αρχίζει. Όχι. Τώρα, όχι. Αναθέσαμε στους Νορβηγούς. Δεν μιλάμε για μια 20 ετία. Με συγχωρείτε, δεν είναι θα. Εδώ η Κύπρος στις 18 Νοεμβρίου. Η Κύπρος στις 18 Νοεμβρίου έχει νέα οικόπεδα τα οποία λύγει ο διαγωνισμός και στα οποία θα αρχίσουν κατευθείαν οι εξορίξεις και οι έρευνες. Και συζητάει εδώ, λοιπόν, ο αριστερός Χριστόφιας με τα οικόπεδα και με το βεβαιωμένο ορυκτό πλούτο με το Δούνου του. Σας θυμίζω. Γιατί λοιπόν, γιατί προσπαθούν να διατηρήσουν δική τους κυριαρχία και να εκμεταλλευτούν εκείνοι τα ορυκτά πλούτα. Και εμάς αυτή είναι η άποψή μας. Ότι εμείς, σαν Έλληνες, πρέπει άμεσα να κάνουμε αυτό καταρχήν που ο κύριος Σαμαράς πριν από τις εκλογές. Ανακήρυξε τις ΑΟΛ τώρα, χωρίς γκρίζες ζώνες, συμπεριλαμβανομένο και το Καστελόριζου. Γιατί. Καμία αντίρρηση. Φέρνουν λεφτά αυτά σήμερα. Θα σας πω κάτι. Χθες κατέδεσα στη Βουλή. Ρευστό. Φαρμακοποιός φωνάζει. Εχθές, ο γιατρός φωνάζει. Εχθές κατέδεσα στη Βουλή. Και δικαίως θέλω να πω. Χάρτη. Λεφτά. Του τουρκικού Υπουργείου Έρευνας, το οποίο έχει κόψει σε οικόπεδα εντός της ελληνικής ΑΟΣ και έχει δώσει εταιρείες όπως η ΣΕΛ την έρευνα στην περιοχή του Καστελορίζου, εντός ελληνικής ΑΟΣ. Και εμείς εδώ αντί να καθορίσουμε την ΑΟΣ, καθόμαστε και λέμε έρευνα από την Κέρκυρα μέχρι την Νότιο Κρήτη, χωρίς να καθορίζουν de jure την ΑΟΣ. Απάντηση στην κρίση είναι αυτά, αυτό είναι απάντηση στην κρίση. Κύριε Καμένε, γιατί εγώ το καταλαβαίνω το πατριωτικό. Και εμείς όχι, πατριώτες είναι είμαστε. Όλοι οι πατριώτες είναι. Λεφτά είναι σήμερα, απάντηση, όμως, είναι λεφτά. Πούντα. Σήμερα. Αυτά είναι λεφτά. Την κρίση στους δανειστές. Αυτά είναι λεφτά. Διότι κατευθείαν με το που κόβεις τα οικόπεδα και ξεκινάς τη διαδικασία να δώσεις στο διαγωνισμό οικόπεδα που ξέρουν εκ των προτέρων, γιατί έχουν κάνει προσφορές. Αυτό μπορεί κατευθείαν με την τυπλοποίηση να έχεις λεφτά. Το και στην Κύπρο, μάλιστα, γιατί δεν το λύσαν το πρόβλημα, το έχουν αρχίσει και τρυπάνε. Ποιος είναι δεδομένο ότι υπάρχουν. Γιατί στην Κύπρο ήδη τώρα ξεκινάνε. Καταρχήν η Κύπρος, όπως βλέπετε, είναι και μικρότερη χώρα. Το θέμα της ασφάλειάς της καλύφθηκε κατά πολύ. Είστε στην ίδια κατεύθυνση, καλυφθούμε κατά πολύ με το Ισραήλ. Κοιτάξτε, όταν δίνεται, δεν μιλάω μόνο με το Ισραήλ. Λέω. Στην Κύπρο, με το που άρχισε η Τουρκία να απειλεί, κατέβηκε ο στόλος ο ρωσικός, ο αμερικανικός στόλος και τα αεροπλάνα του Ισραήλ. Όταν λοιπόν βάζεις εταιρείες και κάνεις συνεταιρισμούς στα θέματα της ενέργειας, μιλάμε ανοιχτά πια. Με εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν συμφέρον να διαφυλάξουν τις επενδύσεις, έχει συμμαχία. Στο δεύτερο, να σας πω κάτι. Ποιος είναι ο διάλογος της Ελλάδος με την Ευρώπη και ποια είναι η θέση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν να συμμιλεί προχθές ο κύριος Σαμαράς και ο Πρωθυπουργός τον κύριο Ντράγκη. Λοιπόν, ο κύριος Ντράγκη προχωράει σε μια νέα συμφωνία όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πουλά στις ευρωπαϊκές χώρες μέλη τα ομόλογά του σε τιμή κτήσης. Με εξαίρεση μία. Την Ελλάδα. Όχι, θα τα πουλά αν έχουν βγει στην αγορά. Την Ελλάδα. Δεν το λέει γενικά σε όλους. Θα πουλάει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Δεν έχουν βγει στην αγορά. Στη δευτερογενή αγορά. Οι άλλοι είναι στη δευτερογενή αγορά. Σας λέω όμως ότι από τα ομόλογα που είχε αγοράσει με έκπτωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα ελληνικά ομόλογα, εάν κανείς δει τη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τιμής που τα πληρώνουμε εμείς, ξέρετε πόσα είναι. 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα. Άρα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, εγώ περίμενα τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό πήγε εσύ. Ο οποίος είναι Πρωθυπουργός ενός κυρίαρχου κράτους και δεν παίρνει και δεν τρέμει στα ψάρι μπροστά στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Τόμψεν. Να πάει να πει, κύριε Ντράγκη,
Εμείς εδώ δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιζόμαστε ως χώρα μέλος με διαφορετική πολιτική από ό,τι άλλες χώρες. Τα 12 δισεκατομμύρια αυτά τα οποία θα λείψουν όχι μόνο από τους εργαζόμενους, όχι μόνο από τους συνταξιούχους, αλλά από την αγορά. Θα κλείσουν παραπάνω μαγαζιά, θα έρθει παραπάνω ύφεση και θα βάλουμε νέα μέτρα. Θα είναι αυτά τα χρήματα τα οποία μπορούσαν να σταματήσουν. Επειδή την ίδια κριτική ασκεί και η πλευρά της αριστεράς. Και το ΚΚΒ, όχι. Από μια διαφορετική οπτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κάνουμε και προτάσεις. Θέλω να δω τη διαφορετική οπτική. Τη δικιά σας. Γιατί ας πούμε. Η δική μας οπτική, ας πούμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει βαριά φορολόγηση στα μεγάλα εισοδήματα. Εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε βίαιη πτώση φορολόγησης. Και λέμε βίαιη πτώση φορολόγησης για να γίνει καταρχήν ανταγωνιστική χώρα απέναντι στις χώρες που γειτονεύουμε. Αυτή τη στιγμή, ένας έμπορος στη Θεσσαλονίκη, μια εταιρεία μεταφορική Θεσσαλονίκη, πληρώνει φόρο στο κράτος 45%. Mm. Πληρώνει το πετρέλαιο 1,70-1,60. Αντίστοιχα, δίπλα στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια, η αντίστοιχη επιχείρηση που μπορεί να έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα, λόγω του ανοίγματος του επαγγέλματος, πληρώνει 10% φόρο. Και το πετρέλαιο 1,10. Πώς θα ζήσει αυτή η επιχείρηση? Το ίδιο συμβαίνει στον Εύρο, στην Ήπειρο, σχετικά με την Αλβανία. Το ίδιο συμβαίνει στα παράλια των νησιών μας, με την Μικρά Ασία. Μείωση φορολόγηση. Να πούμε ότι σημαίνει και επέτειο του ολοκαυτώματος της Μύρνης. Βεβαίως. Σήμερα. Του Σταυρού επίσης. Σταυρού. Και του Σταυρού. Λοιπόν, υπάρχει ένα, ναι. Υπάρχει ένα λοιπόν πραγματικό όμως, πέρα από τον προτάσιο που έχει το κάθε κόμμα, υπάρχει ένα πραγματικό γεγονός, σου λέει η άλλη πλευρά. Το πραγματικό γεγονός είναι ότι χρωστάμε σε όποιον κυκλοφοράει και εκτός συνόρων και εντός συνόρων. Άρα χρειαζόμαστε άμεσα χρήματα τα οποία δεν βγάζουμε. Και τα, οποία δεν θα δώσουν. Τα εκτός συνόρων. Λέω ανεξάρτητα τα εκτός συνόρων. Να πάμε στα εντός συνόρων. Δηλαδή για τα εντός συνόρων χρειαζόμαστε χρήματα. Πόσα είναι, 8 δις είναι. Κοντά στα 7. Λοιπόν, ναι. Να σας το πω λοιπόν. Ο κύριος Σαμαράς από τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ότι από τα 31 δις των εγγυήσεων, δεν είναι χρήματα, δεν είναι μετρητό που παίρνει. Είναι, δεν είναι μετρητό, με συγχωρείτε. Όχι, μακάρι να το μεγάλο του κομμάτι είναι χρήματα. Εάν 6,5, ήταν με χρήματα. 6,5 θα πέσουν μέσα και 25 έξω. Εάν στις ήταν, τράπεζες, ήταν δηλαδή. Χρήματα. Εγγυήσεις στις τράπεζες, ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Μόνο εγγυήσεις. Θα σας πω, ούτε ένα ευρώ δεν είναι. Αν ήταν χρήματα 31 δισεκατομμύρια και πέφτανε στην αγορά, θα σε έλεγα ναι. 31, όχι, τα 6 λέει είναι για την αγορά. Κανένα δεν είναι. Διότι και τα 31 δισεκατομμύρια της βοήθειας, σας λέω ότι είναι μία εγγύηση, ένα χαρτί, μάλιστα, από έναν οργανισμό που δεν είναι καν τραπεζικός οργανισμός. Τράπεζα δεν πάνε τα λεφτά, κύριε Καμένα. Όχι. Πού θα πάνε? Θα σας πω, οι εγγυήσεις αυτές πάνε, λέει, στις τράπεζες. Άρα είστε εναντίον για να πέσουν στην αγορά. Βεβαίως και εναντίον. Είστε εναντίον την πρώτη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο είμαι εναντίον. Και θα σας πω γιατί. Να πάρουμε τα 31 δισεκατομμύρια. Ναι, με τον τρόπο των εγγύσεων, ναι. Αν ήταν με τίποτα, σε έλεγα ναι. Είμαστε υπέρ. Εδώ λοιπόν τι κάνουν. Θα βάλουν, λέει, τα 8 δισεκατομμύρια που χρωστάνε στην αγορά, θα βάλουν τα 4,5. Πώς θα τα βάλουν τα 4,5. Και πώς θα επιλέξουν αυτούς που θα τα βάλουν, να πληρώσουν αυτούς που θα επιλέξουν λοιπόν αυτούς. Επιστροφές φόρων, που είναι. ΦΠΑ, γιατροί, φαρμακοποιοί, προμηθευτές. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσα είναι αυτά που μπορούν να συμψηφιστούν. Από τα 8 δισεκατομμύρια τα 7. Αντί να περιμένουν. Να μπουν, λέτε, γιατί είναι μοχλός πίεσης για τα 31 δις και για το τρίτο μνημόνιο αυτό. Ναι. Εάν αντί να περιμένουν όλα αυτά, σε αυτές τις επιχειρήσεις που χρωστάει το δημόσιο, ναι. Εάν δώσει μία επιταγή, εκδώσει μία επιταγή, η οποία επιταγή μπορεί να πληρωθεί μόνο στο δημόσιο ταμείο για χρέη στο δημόσιο. Ναι. Δηλαδή να κάνει ένα συμψηφισμό ουσιαστικά με έναν τρόπο. Με αυτά που χρωστάει ο ιδιώτης. Μπράβο. Αυτό είπε ότι θα το κάνει, κύριε Καμίνα. Ανοίγετε ανοιχτές πόρτες. Το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό. Θα πάμε σε συμψηφισμό. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ψέματα στα πάντα. Δείτε μια εικόνα, κύριε Καμίνα. Τα 18 κύριε Καμίνα, γυρίστε δεξιά σας να δείτε αυτή την εικόνα που θα τη σχολιάσετε. Εδώ είναι η Χρυσή Αυγή στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία μοιράζει τρόφιμα και κάνει αιμολυψίες. Κοιτάξτε εδώ μια εικόνα. Και θα μας πει ο Μιχάλης ο Τεζάρης που είναι εκεί ο συνάδελφός μας, γιατί αυτό είναι πρωτοφανές. Εγώ θα χαρώ να στείλετε και στο κοινωνικό παντοπολείο των ανεξάρτητων Ελλήνων που έχουν αρχίσει και ανοίγουν σε όλη την Ελλάδα. Όχι, αλλά αυτό έχει άλλη σημασία. Εγώ δεν λέω για εσάς. Δεν το συγκρίνω με αυτό που κάνετε εσείς. Ήσασταν χθες στην Επιτροπή Δεοντολογίας, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες τι ψήφισαν στο ψήφισμα. Ναι, ψήφισαν. Ναι, υπέρ της παρεμπομπής. Έλα, Μιχάλη, έλα, Μιχάλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα να βάλετε μένα να σχολιάζω στη Χρυσή Αυγή. Δεν όχι, θα το όχι, γιατί, σχολιάσετε, κύριε, όχι αυτή τη δράση, θα σχολιάσετε γενικά τα όσα να σχολιάζω δεν μιλάω για αυτό. Αλλά, ναι, δεν νομίζω ότι τώρα. Απλώς παίρνουμε αφορμή από αυτή την εικόνα. Κάντε μετά ότι που είναι απίστευτη. Η απίστευτη εικόνα αυτή δεν είναι απίστευτη εικόνα. Αλλά είναι μια εικόνα η οποία υπάρχει με πολλούς συλλόγους που έχουν πάρει πρωτοβουλίες. Εμείς σας ανεξάρτητοι Έλληνες κάναμε στη Νίκαια. Κάναμε στη Νίκαια κοινωνικό παντοπολείο, κάναμε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα. Θα κάνατε μαζί με τους. Θα ήταν με τη Χρυσή Αυγή κοινές δραστηριότητες τέτοιου τύπου. Όχι, και, διότι εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη Χρυσή Αυγή. Εμείς πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι σε μια δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργούν τάγματα εφόδου. Αλλά να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Αυτοί που προωθούν τη Χρυσή Αυγή είναι οι κυβερνώντες.
συνέτερες της, ο μεγαλύτερος διαφημιστής της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Δένδιας. Γιατί το λέτε αυτό? Θα σας πω γιατί. Σε σχέση με τη δράση του για τους λαθρομετανάστες. Όταν υπάρχει το παρεμπόριο και αφήνουν περιθώριο να μην λειτουργεί το κράτος και να κάνει την απλή κίνηση που ζητάνε οι εμπορικοί σύλλογοι. Ζητάνε μελητήρια. Τι λένε μελητήρια? Μεικτές ομάδες. Ένας αστυνομικός. Ή λιμενικός, αν είναι παράλληλη. Κοντά στη θάλασσα. Ένας υπάλληλος του ΣΔΟΕ και ένας εκπρόσωπος του επιμελητηρίου. Μεικτή ομάδα να χτυπήσει το παραεμπόριο. Αντί να το κάνουν αυτό, γιατί η κυβέρνηση να κυνηγήσει το παραεμπόριο, αφήνει τη Χρυσή Αυγή να πλακώνει στις κλωτσές τους πάγκους. Γιατί αυτό δικαιολογεί τη στάση της Αυγής. Γιατί... Είναι σαν να λέτε ότι δικαιολογείται. Όχι, λάθος κάνετε. Γιατί το κάνουν? Διότι είναι πολιτικό παιχνίδι. Διότι από τη μια μεριά θα να πούνε ότι είμαστε η κυβέρνηση, η υπεύθυνη δύναμη, και από την άλλη σπρώχνουμε τον κόσμο στην επόμενη λύση, η οποία πρέπει να τη φοβάστε κιόλας. Με την επιχείρηση ξένη ο Ζεύς, εσείς διαφωνείτε? Γιατί ναι, μεν κλωτσάνε. Διαφωνείτε, κύριε Καμένε? Να σας πω, να τελειώσω αυτό. Ναι, μεν κλωτσάνε τον πάγκο και πολλοί πολίτες δεν καλά κάνουν. Έτσι. Έτσι. Εσείς λέτε καλά κάνουν. Λένε καλά κάνουν, γιατί δεν λειτουργεί το κράτος. Σωστό. Γιατί την ώρα που λένε καλά κάνουν, δεν λειτουργεί το κράτος, δικαιώνεται. Λένε λοιπόν ότι η απειλή απέναντι στη λύση τη κυβέρνηση, τη υπεύθυνη κυβέρνηση. Είναι μια ανάλυση του φαινομένου. Την έχουμε κάνει ήδη. Και γιατί εξαφανίζουν ανεξάρτητους Έλληνες? Γιατί εμείς λέμε ότι η λύση δεν είναι ούτε να παίρνουν οι πολίτες στον νόμο στα χέρια, γιατί αυτό έχουμε νεκρό. Mm-hmm. Το λέω τώρα. Μακάρι να μην αυγό ψεύτη. Αυτή είναι εκτίμησή σας. Και από την άλλη, ναι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αγριεύουν πάρα πολύ. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε την ανυπαρξία του κράτους, το οποίο έχει οδηγήσει με την πολιτική του στο να υπάρχει παραεμπόριο. Μια και το λέτε αυτό λοιπόν. Εάν ένα το κράτος θέλει να δουλέψει, το κράτος δεν δουλεύει τώρα για τους μετανάστες, παρανόμως. Δουλεύει. Όχι, δεν δουλεύει. Επομένως, πώς δεν δουλεύει? Με συγχωρείτε. Ο Ξένιος Δίας έχει αποτέλεσμα. Ο Ξένιος Δίας. Ούτε υπέρ αυτού είστε. Θα σας πω. Γιατί μια και λέτε αυτό τώρα υπάρχει. Ο Ξένιος Δίας έχει δύο σκέλη. Ο Ξένιος Δίας έχει το μεν σκέλος της καταστολής. Ναι. Που πράγματι είναι κάτι το θετικό και το οποίο το ζητούμε και εμείς, αλλά έχει και τη δημιουργία ανθρώπινων αποθηκών σε ευαίσθητες περιοχές όπως η Θράκη, με το οποίο διαφωνούμε πλήρως. Δεν είναι δυνατόν να μεταφέρεται αυτή τη στιγμή μεγάλος αριθμός μεταναστών παράνομων στις σχολές αστυνομίας της Θράκης. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε τι λέει μέσα στο νομοσχέδιο το τελευταίο ψηφίστη για τη ΣΕΟΖ? Τι λέει? Λέει ότι στη ΣΕΟΖ. Μάλιστα. Δηλαδή στι οικονομικέ ζώνε. Στι ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Στη Θράκη δηλαδή, γιατί εκεί είναι η πρώτη ΕΟΣ. Mm-hmm. Είστε υπέρ. Βεβαίως και κατά είμαστε. Α, μπορούν να εργάζονται παράνομοι μετανάστες με τη συμφωνία του κράτους. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Ότι θα πιάσουμε μουσουλμάνους από το κέντρο της Αθήνας, καλώς θα τους πιάσουν. Mm-hmm. Παράνομοι μετανάστες, καλώς θα τους πιάσουν. Θα τους μεταφέρουν στη Θράκη, οι οποίοι αφήνουν και παραθυράκι και δεν μπορούν να εργαστούν στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Με συγχωρείτε. Κάνετε ένα άλμα τεράστιο και πάτε στα εθνικά πάλι, ενώ το θέμα είναι άλλο. Μα με συγχωρείτε, για τα εθνικά άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα οδηγεί στην κωσοβοποίηση της Τράκης και βεβαίως στην παραμονή των παράνομων λαθρομεταναστών εδώ. Μα κύριε Καμένα, με συγχωρείτε. Αποτυγχάνει ο Ξένιος Δίας, διότι ενώ το συλλαμβάνεις, αντί να τον απελάβνεις. Μα αυτό γίνεται, όπως ξέρετε. Δεν τον απελάβνουν, τον στέλνουν εκεί και εκβάζουν και νόμο. Mm-hmm. Που εν συνεχεία το επιτρέψουν να εργάζεται. Άρα υπηρετούν ένα σχέδιο. Εδώ, λοιπόν, εδώ λοιπόν, ο Ξένιος Δίας όσον αφορά τη σύλληψη, ναι. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με την ψήφο της Ελλάδος δίνει βοήθεια προς την Τουρκία, να απαιτήσει από την Τουρκία την εφαρμογή της συνδίκης επαναπρόθεσης. Mm-hmm. Και βεβαίως μακριά από τη Θράκη όλοι αυτοί. Εσείς τι πιστεύετε, ότι τον Ξένιο Δία πρέπει να τον ακολουθεί η απέλαση? Εμείς πιστεύουμε ότι τον Ξένιο Δία πρέπει να τον ακολουθεί η εφαρμογή της Διεθνούς Συμφωνίας Επαναπροώθησης των Μεταναστών από τη χώρα αναχώρησής τους. Είστε δηλαδή υπέρ της μαζικής απέλασης των μεταναστών που είναι παράνομοι στη χώρα? Ξεκάθαρα. Διότι εδώ πέρα να σου πω κάτι. Στη Θεσσαλονίκη το 28% της ανεργίας είναι τεράστιο ποσοστό. Άκουσα προηγουμένως στατιστικά. Θα σας πω ότι υπάρχει και ένας άλλος δείκτης. Είναι αυτοαπασχολούμενοι. Οι αυτοαπασχολούμενοι δεν μετριώνται. Οι επιχειρήσεις που κλείνουν. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στον δρόμο και μάλιστα αστεί, οι οποίοι έχουν μάθει να ζουν και να παράγουν και να έχουν και προσωπικό, να βοηθάνε την τοπική οικονομία, απολύονται και δεν γράφονται που πουθενά σε κανένα κοιτάπι. Είναι θλιβερή εικόνα να δείτε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή θα γράφω το αποτέλεσμα τη μετανάστευση. Μισό λεπτό. Είναι αποτέλεσμα τη παράνομη μετανάστευση. Βεβαίως και δεν είναι αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα τη πολιτική των μνημονίων που οδηγεί στην ύφεση. Και η ύφεση οδηγεί στο λουκέτο. Και αυτό το μνημόνιο, τη λάθος συνταγή που λέει ο κύριος Σαμαράς του πρώτου μνημονίου, το λάθος φάρμακο που θα σκοτώσει τον ασθενή, όχι απλώς το υιοθέτησε,
έκανε πολιτική απάτη απέναντι στον ελληνικό λαό, είπε ψέματα στον κόσμο, συνέχισε την πολιτική αυτή, ανέτρεψε όλα τα άλλα τα οποία είχε πει για την ανάπτυξη και τώρα βρισκόμαστε πρώτο τρίτου μνημονίου. Κύριε Καμένα, επειδή ολοκληρώνουμε, μία κουβέντα να πείτε ακόμα, γιατί έχει υποθεί από ένα κοινοβουλευτικό κόμμα τουλάχιστον για τη Χρυσή Αυγή, το λέω επειδή θα συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ. Εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να τεθεί εκτός νόμου Χρυσή Αυγή ή όχι? Ακούστε, από τη στιγμή που έγινε δεκτή συμμετοχή στις εκλογές και το κράτος αποφάσισε τη συμμετοχή στις εκλογές, δεν μπορεί να την αποβάλει κανείς από τη Βουλή. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Και μια ερώτηση που σας αφορά, γιατί το θέτει και ένας πολίτης και επειδή υπήρξαν και δημοσιεύματα σχετικά με τους διορισμούς των πολιτικών και των φιλικών τους οικογενειακών, συγγενικών προσώπων κτλ. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω διορίσει κανένα συγγενικό πρόσωπο. Έχω έναν τρίτης σχέσης συγγενείας, συνεργάτη. Τρίτου βάθμου. Έναν ξάδελφο, ο οποίος εργάζεται μαζί μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι μέσα στο κίνημα και εγώ το δημοσίευσα στο ΦΕΚ. Δηλαδή, εδώ πέρα, ακούστε να δείτε. Προηγουμένως λέγατε τις υπηρεσίες που κλείνουν. Ναι. Για δείτε πόσοι συγγενείς πολιτικών έχουν μετατεθεί από τις υπηρεσίες αυτές που θα κλείσουν. Εκατοντάδες. Και πόσοι φουκαράδες. Προσέξτε, μετατέθηκαν για να τους πετάξουν έξω. Εγώ είμαι κατά λοιπόν και μάλιστα δεν έχω καμία αντίρρηση. Αφού πέρασε και η τροπολογία, δεν πέρασε το, γι' αυτό. Τον τρίτο βαθμό συγγενείς να τον απολύσουμε μαζί με όλους. Εάν πρέπει να πάμε και στον τέταρτο βαθμό συγγενείς, να πάμε και στις κουμπαριές, σεξουαλικές σχέσεις, θέλει να τα ψάξουμε. Όλα τα ψάχνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, να το λύσουμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Όμως το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει αυτούς του οποίους λένε ότι θα απολύσουν και θα απολύσουν 150.000, θυμηθείτε το. Στο δημόσιο. Θα απολύσουν, ναι. Στο δημόσιο. Στην αρχή θα πούνε ότι θα βάλουν στο 67. Είστε κατά. Εμείς βεβαίως είμαστε κατά. Διότι να μείνει αυτή... το δημόσιο ως έχει, δηλαδή να μην πειράξουμε τίποτα. Να τα πειράξουμε όλα. Να τα ανατρέψουμε όλα, να τα του πάρουμε όλα. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να πετά στον δρόμο έναν άνθρωπο και μάλιστα με πολιτικά κριτήρια. Γιατί έτσι γίνεται. Βεβαίως έτσι είναι. Διότι να σας πω, εάν είναι κανείς κολλητός ή κομματάρχης ενός μεγάλου κόμματος που συμμετέχει στην κυβέρνηση, ξέρετε τι του λένε. Από τον οργανισμό αυτό που θα κλείσουμε, σου κάνουν μια μετατάξουλα. Σε πάει σε άλλο μεταφέρει σε άλλους. Γίνονται τέτοια σήμερα που μιλάμε. Όλα. Ανυπεράσπιστη δημόσια υπάλληλη. Γιατί δεν παίρνετε τα στοιχεία να πάτε στη Βουλή αυτά. Πώς δεν έχω πάει. Τα έχετε πάει. Τρία χρόνια με μεταφέρει που γίνονται από οργανισμούς που είναι σε διακλείσιμο. Βεβαίως. Τρία χρόνια πριν. Όταν άρχισε αυτή η ιστορία, στη Βουλή μέσα το κατήγγειλα. Και εδώ πέρα τι έχουν κάνει. Αυτούς που πάνε να πωλήσουν είναι αυτούς που δεν έχουν δόντι. Πάνε λοιπόν κάποιους οικογενειάρχες που δεν έχουν κολλητούς στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ ή στον κύριο Κουβέλη, γιατί αυτή είναι η τρόικα στην Αμερική, να τους απαντήσουν έχοντας εξασφαλίσει κομματάρχες. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μια συνολική απάντηση. Εγώ αντιλαμβάνομαι απολύτως την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση και μια κριτική που θα ασκούν. Η μόνη που κάνουμε πρόταση. Μην μου πείτε την ΑΟΣ πάλι. Μια πρόταση οικονομική. Συνολική απάντηση για το τι θα κάνουμε σε σχέση με την ανυπαρξία χρημάτων. Από την πρώτη στιγμή. Ποιο μοντέλο θα έχουμε, τι θα κάνουμε με τις εταιρείες κτλ. Αν μπείτε τώρα στο ανεξάρτητοελληνες.gr, εμείς έχουμε και χρονοδιάγραμμα. Σας παρακολουθώ για αυτό το λέω. Την πρώτη μέρα, τον πρώτο εξάμεινο. Αύριο το πρωί. Το πρωί. Ναι. Κατευθείαν Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Τώρα. Θα ξαναπούμε στον κύκλο. Κύριε, παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Πρόεδρε. Καλημερίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε.